Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Καρπούζης Φέτα Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο και σήμερα Xbox One μαγκές μου. Σήμερα παίζει Xbox One εδώ, τη φάση. Λοιπόν, πήραμε Xbox One σήμερα. Και με ρώτησα τόσες μέρες, ρε Χάρη, τελικά τι πήρες, Xbox One πήρα μαγκές. Λοιπόν, το ανοίξουμε, unboxing Xbox One εδώ πέρα. Κανονικά για PS4 πήγαινα, αλλά τελικά είχα Xbox One, ξέρω εγώ, δεν είχα PS4 και λέω, θα πάρω μια κονσολίτσα ρε φίλε. Πάρουμε ένα Xbox One τώρα. Είναι το Xbox One S βασικά. Είναι αυτό που έχει και μπορεί να δεις και 4K ταινίες και έχει γενικώς και δυνατότητα για 4K τέτοιο. Αν και δεν το λέει πουθενά ότι είναι το Xbox One S, αλλά το λέει εδώ πέρα 4K, ξέρω εγώ τι έχει. Ότι μπορείς να στριμάρεις, ξέρω εγώ, 4K. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ανοίξουμε το Xbox One. Σήμερα άρχισε λίγο να ανέβει το βίντεο, αλλά το περίμενα να έρθει πιο νωρίς και ήρθε τώρα, ξέρω εγώ, στις 4 ώρες. Οπότε δεν υπήρχε πολύς χρόνος για. Πω, μαλάκα, πόσο αυτοκολλητάκι έχετε βάλει, ρε μάγκες, είπαμε, εντάξει. Παπ, ανοίγει έτσι η θηκούλα. Και μέσα έχουμε το Xbox One. Λοιπόν, όπα. Εδώ έχει ένα. Πώς να ανοίξεις το Xbox One. Λοιπόν, δεν βολεύει έτσι η φάση, θα πρέπει να κατεβάσουμε την κάμερα. Λοιπόν, μάγκες, τώρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε σωστά. Σίγουρα αυτός ο τρόπος που το κάνω αυτή τη στιγμή δεν είναι ο πιο σωστός. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς εδώ πέρα ένα πραγματάκι το οποίο ανοίγει και έχει ήδη μέσα πράγματα, βλέπω. Λοιπόν, τι έχει μέσα. Έχει, λοιπόν, το FA17 έρχεται σε τέτοιο, δεν έρχεται σε συντάκι, δηλαδή απλά το κατεβάζεις ρε παιδί μου μέσα από το store. Και αυτό είναι ένας μήνας gold. Αν και λέει ότι έχει 3 μήνες gold, άρα υποθέτουμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι το 3 μήνες gold. Ναι, αυτό είναι. Προφανώς αυτό είναι gold και αυτό είναι ένα manual. Και το FA17 για κάποιο λόγο το έχουν σε τέτοια μαλακιούλα, το οποίο θα προτιμούσαν να το έχω σε CD. Αλλά δεν γαμνιέται, δεν πειράζει. Και έτσι καλά είναι. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με την κονσολίτσα μας. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα πιο ασήμαντα πράγματα. Έχουμε εδώ πέρα ένα κουτάκι με τα καλώδια. Δεν είναι ασήμαντο βασικά, είναι απλά λιγότερο σημαντικό από την κονσόλα. Τι έχουμε εδώ. HDMI καταρχάς. Μπράβο που βάζουν HDMI πλέον στις κονσόλες, γιατί παλιά δεν έβαζαν οι βλάκες. Και πρέπει να αγοράζεις HDMI αν θέλεις να το συνδέσεις με HDMI, οπότε αναγκαστικά το αγοράζεις. Καλό είναι που βάζουν πλέον HDMI. Μπράβο τα παιδιά μου. Power cable. Προφανώς, γιατί πρέπει να το βάζεις στην πρίζα για να δουλέψει. Και το νέο Xbox One controller, γιατί με το S έρχεται ένα νέο controller, το οποίο δεν είναι το αυτό που υπήρχε στην αρχή. Και έχει και δύο μπαταριούλες, γιατί παίρνουν μπαταρίες στο controller του Xbox, δυστυχώς. Νομίζω ότι κρατάνε πολύ, αλλά και πάλι το ότι παίρνουν μπαταρίες είναι μεγάλο μειονέκτημα. Δεν πειράζει όμως. Άσπρο controller, πολύ όμορφο πραγματικά. Ποβονιάθει τόσο premium ρε φίλε στο χέρι. Και ανοίγει εδώ πέρα, χώνεις μπαταρίες. Θα τις χώσουμε τώρα εμείς. Γιατί είμαστε γαμάτι. Αλλά είναι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νομίζω. Αφού βάλεις μπαταρίες λοιπόν μπορείς να κλείσεις το καπάκι και να έχεις ένα έτοιμο controller. Το οποίο είναι, νιώθω πολύ καλά στο χέρι ρε παιδί μου, είναι πολύ έτσι premium το νιώθεις. Λοιπόν, to the console itself. Είναι πολύ ωραία φίλε, είναι πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφη κονσόλα. Έχω δει και το Xbox το One το κανονικό, το μαύρο ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πολύ πιο όμορφο ρε φίλε, δηλαδή είναι worth μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Τα έξτρα λεφτά ίσως ή οτιδήποτε. Που δεν είναι και πολλά έξτρα, θα είναι 50 ευρώ πιο ακριβό νομίζω, κάτι τέτοιο. Xbox One S. Είναι. Πω ρε φίλε, είναι πολύ sleek η όλη φάση, είναι έτσι πολύ γαμάτο. Τι λέει εδώ πέρα. Μην κάνεις βλακίες λέει. Μην μετακινείτε την κονσόλα αν δεν αφαιρέσετε πρώτα το δίσκο από το εσωτερικό της. Γιατί έχει δίσκο στο εσωτερικό της. Όχι. Δεν έχει. Λοιπόν, τι βλέπουμε μπροστά, έχει ένα USB. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω και αναλυτικό unboxing. Εδώ είναι το κουτί προφανώς για να βγάζεις το παιχνίδι. Εδώ είναι ένα άλλο κουμπί. Το power button είναι αυτό. Το κουμπί του Xbox εδώ πέρα. Αυτό το κουμπί δεν ξέρω τι κάνει. Αυτό κάτι είναι. Και από πίσω έχει HDMI in, HDMI out. Το in δεν ξέρω τι κάνει. Δύο USB ακόμα. Έχει ευτυχώς και για τέτοιο. Για. Πώς το λένε. Για να συνδέεται ας πούμε με τα Leviathan που παίρνουν το digital αυτό το πράγμα. Και ένα Ethernet cable προφανώς γιατί χρειάζεται γιατί να μπαίνεις στο Ethernet άμα δεν θες να μπεις με WiFi. Μπαίνεις με Ethernet. Άρα θα υποθέσω πως το άλλο παιχνίδι βρίσκεται εδώ μέσα. Γιατί δεν το είδα εκεί πέρα. Ναι, όντως. Και το Xbox Live εδώ μέσα. Άρα έχω συν ένα μήνα από το άλλο και έχω και αυτό. Και ένα HDMI παρήγγυλα έγινε εδώ γιατί ήθελα ένα έξτρα για να το βάλω στο splitter. Δεν χρειάζεται να καταλάβετε. Λοιπόν, έχουμε 3 μήνες gold που το είχαν δώρο. Ευτυχώς. Και έχει κι άλλο ένα μήνα εκεί μέσα. Και το Halo 5 το οποίο ήταν επίσης δώρο με το πακετάκι. Και επίσης εγώ αγόρασα και το Titanfall 2, το οποίο το βρήκα 40 ευρώ και ήθελα να το πάρω, οπότε το πήρα.
Σε λίγες μέρες μου έχουν και άλλα παιχνίδια, έχω παραγγείλει άλλα 4 παιχνίδια σύνολο. Tomb Raider και Battlefield 1, Doom και... Δεν θυμάμαι. Anyway, λοιπόν, έτοιμο. Αυτό είναι το unboxing του Xbox One. Θα το συνδέσω και θα δείτε όλο το πώς μου φάνηκε και τα λοιπά και όλες τις γνώμες πάνω στο Xbox One. Και γενικώς θα δείτε το setup του Xbox One μου στο καρπούζο vlog της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή τη Δευτέρα. Θα δείτε πώς το έχω κάνει και τα λοιπά. Έκανα αυτό το βίντεο μόνο για να το unbox χάρω και να σας το δείξω και έτσι φάση, ok. Όλα τα υπόλοιπα θα δείτε στο καρπούζο vlog της Δευτέρας. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε ένα like αν μας άρεσε, ένα comment από κάτω να μου πείτε πώς φάνηκε, ένα subscribe να μην ενημερωθείτε για ένα βίντεο σαν αυτό και άλλα. Θα έχει βίντεο στο Xbox One από εδώ και πέρα, στο κανάλι, όταν μου έρθει και η Capture Card. Και ναι, αυτά. Τα λέμε λοιπόν, είμαι πολύ excited ρε φίλε, το περίμενα τόσες μέρες.